ένα λαγιασμό για το καινούργιο χείλιο, για το καλό. Μια και μπαίνουμε σήμερα μέσα και το λειτουργούμε. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον πατέρα Δημήτρη που είναι εδώ. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον έπαρχο, τον δήμαρχο για το ωραίο σχολείο που μας έφτιαξαν και να τους πούμε ένα μεγάλο, μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ. Να ευχαριστήσουμε επίσης την κυρία Μαρία Βενετίκη που είναι πρόεδρος της σχολικής μας επιτροπής και τον κύριο Νίκο Στεφάνο που συμμετέχει στο σχολικό συμβούλιο εκ μέρους του Δήμου. Να ευχαριστήσουμε τους αξιολάτρευτους γονείς, το Σύλλογο Γονέων που μας βοήθησε τόσο πολύ και που χωρίς τη βοήθειά τους δεν θα τα καταφέρναμε να είμαστε σήμερα εδώ. Και τέλος να ευχαριστήσω τους δύο υπαλλήλους της τεχνικής υπηρεσίας, τον κύριο Γκλάρα και την κυρία Παλιάρου, γιατί αυτοί ήταν που επιμελήθηκαν τα σχέδια, που παρακολουθούσαν τις εργασίες εκ μέρους του Δήμου. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι δούλεψαν για αυτό το σχολείο, πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε και τον εργολάβο που δεν είναι εδώ, αλλά θα του το πούν ότι τον ευχαριστήσαμε, και όλους τους εργαζόμενους. Και βέβαια τους δασκάλους μας. Λοιπόν, να κάνουμε τον αγιασμό μας, είμαστε έτοιμοι. Μπράβο! Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δολούμενος και το σώον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Η σημερινή ημέρα είναι μεγάλη για τον τόπο μας, για την Άνδρο. Και είναι μεγάλη γιατί βλέπουμε όλοι μας ότι αποπερατώθηκε αυτό το σπουδαίο διδακτήριο που ονομάζεται Δημοτικό Σχολείο της χώρας Άνδρου και αποπερατώθηκε με τις ενέργειες και τις προσπάθειες των τοπικών αρχόντων. Να σας συγχαρούμε ιδιαίτερα για την προσπάθειά σας να οικοδομήσετε ένα τόσο σπουδαίο διδακτήριο, το Δημοτικό Σχολείο της Άνδρου. Νομίζω τουλάχιστον στην Άνδρο δεν υπάρχει τέτοιο σχολείο. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, εγώ από την πλευρά μου, σαν εφημέριος αυτής της εφορίας, θέλω να σας συγχαρώ από την καρδιά μου και ο Θεός να σας ευλογεί, να σας χαρίζει υγεία και δύναμη, ούτως ώστε να πρωτοστατείτε σε τέτοια έργα αγάπης και καλοσύνης. Ο Θεός να είναι μαζί σας. Σας ευχαριστούμε θερμώς. Είμαστε σήμερα πολύ περηφανοί και πολύ χαρούμενοι για το νέο μας Δημοτικό Σχολείο. Χαιρόμαστε που επί ημερών μας σχεδιάστηκε και χρηματοδοτήθηκε και έχουμε αυτό το όμορφο νέο Δημοτικό Σχολείο. Ήταν μια ανάγκη και μια ευχή και των δικών μου παιδικών χρόνων που και εγώ πέρασα από εδώ και επιτέλους έχουμε ένα καινούριο και σύγχρονο Δημοτικό Σχολείο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Δήμαρχο και την τεχνική υπηρεσία που εργάστηκαν με μεγάλο ζήλο για να το ολοκληρώσουν αυτό το έργο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην διευθύντριά σας, την κυρία Μαργαρίτα, που είναι η ψυχή της σχολής. Την αγαπάμε και την ακούμε πάντα. Στους καλούς μας δασκάλους που σας προσέχουν και σας μαθαίνουν. Και φυσικά, ένα μεγάλο ευχαριστώ στην υπεράσπιση προσπάθεια του Συλλόγου Γονέων. Μεγάλη μας ευχαρίστηση είναι το σημερινό σας χαμόγελο. Καλημέρα για μένα. Θα ήθελα σήμερα από εδώ με αφορμή τον αγιασμό του νέου Δημοτικού Σχολείου να σας περάσω παιδιά δύο μηνύματα. Το μήνυμα της συνεργασίας που το είδαμε πως διαχρονικά αυτό
το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Τις συνεργασίες της τεχνικής υπηρεσίας που σας ευχαριστώ πολύ, τις συνεργασίες με τους δασκάλους, με το σύλλογο, τη συνεργασία μεταξύ των τοπικών αρχόντων για να μπορέσει να γίνει πραγματικότητα αυτό το πράγμα. Και δεύτερον, το να πιστεύετε πάντα ότι ό,τι ονειρεύεστε μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Τα όνειρά σας δεν θα τα εγκαταλείπετε ποτέ. Θα τα υπηρετείτε και μέσα σε αυτόν εδώ τον χώρο θα βάλετε τις βάσεις για να τα καταφέρετε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω για τη συνεργασία και τον Έπαρχο και την Περιφέρεια που χρηματοδότησε. Να κάνω μία αναφορά στον Καρταγιανούλη, τον Καμπάνη, τον Αείμνηστο πια, ο οποίος μας βοήθησε στο να επιταχύνουμε τις μελέτες, τις οριστικές μελέτες για να φτάσουμε σε αυτή την πραγματικότητα. Και να πω ότι από εδώ και πέρα, και αγαπητοί δάσκαλοι και αγαπητοί μαθητές, είναι στα χέρια σας να το διατηρήσετε, να το χαρείτε και μέσα εδώ να βάλετε τις βάσεις σας για να κατακτήσετε τα όνειρά σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα γυρίσετε τώρα στις τάξεις σας, αφού ρίξουμε άλλο ένα χειροκρότημα ωραίο. Και εγώ θέλω να σας πω, να σταθώ στο τελευταίο που είπε ο Δήμαρχος. Τα όνειρα πρέπει να τα κυνηγάμε. Γιατί άμα μένουν μόνο μέσα στο μυαλό μας, δεν γίνονται πραγματικότητα. Τα όνειρά σας πάντα να τα κυνηγάτε. Εντάξει, παιδιά μου. Περάστε στις τάξεις σας.